η μικρή. Γιώργο, πάνε κατά κάτω λίγο τα σκυλιά, γερνάνε εδώ μπρος πίσω. Γιατί να σε πω τώρα. Όχι, όχι, εντάξει, πήγανε λίγο και ήρθαν ξανά εδώ. Οκ, okay. Εδώ είναι πάλι που ήμασταν. Έχει μια ζωνούλα κατά κάτω και οπότε δεν είναι ξέρω το βασάκι. Τι να σε πω τώρα, όπου θέλετε βγείτε. Απλώς να ξέρετε, πολύ πιθανό να ξυσχύρει γιατί τον έχουν σηκώσει καλύτερα και γαμπίζουν πολύ τα σκυλιά. Τέρμα τώρα ησυχία. Και περιμένουμε.
μαστίτε, μαστίτε, σου πούσαμε. Κάτι καθέρια το σήκωσα. Πού πάει ρε Τάκη? Γιώργο, εδώ είναι ο λαγός, έλα. Εδώ σε μένα είναι. Όχι, ο Τάκης του έξι. Έλα, έλα, προς τα δω τα σκυλιά. 200 μέτρα τον Τάκη πάνω είναι. Εδώ τον είδα. Λαγαϊδούρη. Έπεσε. Έπεσε. Ρε άστα σκυλιά, έπεσε ο λαγός. Λέγε ρε, έπεσε. Thank you.
Ο Χρήστος πρέπει να τον πήρε. Όχι ρε, τι χτυπημένο, όχι, τι χτυπημένο, το καγό σαν φευγεβολίδα. Πού είναι ο λαγός? Τον έκανα κομμάτια? Ωραία. Εντάξει, έτσι είναι. Δεν χρειάζεται να του... Ωραία. Μικρός είναι, ρε. Δεν είναι μεγάλος, αυτός χθες είναι. Αυτό που είδα εγώ ήταν μεγάλο λαγός. Θα ήταν άλλος εκείνος, φαίνεται. Άλλος λαγός ήταν εκείνος. Άντε ρε, καθίστε καλά. Καθίστε καλά. Αυτός είναι, τον πήρα. Σοβαρευτούμε λίγο, ε. Πολύ καλά τον πήρα, το είδα. Είναι δυνατόν άλλο να κυνηγάνε, άλλο να έρχεται, άλλο. Είναι δυνατόν. Λίγο ήρεμα, ρε. Βάλτε το κάτω. Όχι άλλο κυνηγάμε άλλος. Αυτός ο λαγός που έβγαλες χθες. Όχι χθες, αυτός που του φέξε ο Τάκης, λέω. Α, αυτός είναι. Α, λέω εγώ νόμιζα. Για χθες λέτε εσύ, χθες δεν ξέρω. Αυτό τι πήρε σκάκι, αυτός ήταν σφετώνα. Ναι, λέω εγώ τώρα αυτός. Έχεις καμιά σακούλα. Με λέει, γιατί δεν του φέξε. Εγώ ήμουν πάνω στην κορφή και ο λαγός ήταν κάτω. Έλα, λάθος το πιάσαμε τώρα. Το μέρος δεν το αφήνουμε αυτό από κάτω. Και ο Χρήστος και εσύ ήσουν δίπλα μου. Σε λέω πάνε από πίσω. Πού σε έβλεπα, ρε Γιώργο, εκεί. Ρε, αν ο λαγός να μου δεν τον του φεκούσε και θα ήταν πάνω μου. Ας το ρε το λαγό, άμα δεν του φεκούσε. Στο πρώτο σήκωμα, αγόρι μου. Στο πρώτο σήκωμα. Στο πρώτο σήκωμα. Δεν έφυγε πίσω ο λαγός. Τι λες. Πίσω έφυγε. Πήγε πίσω. Ναι, πήγε έτσι και μπήκε μέσα ξανά. Πήρε το δρόμο κάτω. Ναι, αγόρι μου, ναι. Εγώ αναγκάστηκα να. Πήρε το δρόμο και όπως τα ανεβάζω πιάνονται. Λέω ανέβηκε για πάνω μετά ξανά. Και λέω είναι ο Χρήστος εκεί. Και μόλις φτάνω εδώ στη γωνία, το σηκώνω στη γωνία και βγαίνει κάτω και παίρνει το δρόμο. Εκεί στο αυτοκίνητο θα το δουφεκούσει εσύ. Ναι, αλλά το καρτέρι μου εμένα ήταν εδώ, στο δρομάκο αυτό να με έχεις πει. Από εδώ να κάτσω. Όχι ρε μάλα. Είναι η καλύβα. Εδώ σε είπα. Ναι. Όχι ρε μάλα, εκεί είπα. Όχι ρε αγόρι, δεν πέρα, δεν πέρα, δεν πέρα. Πήραμε το λαό. Ναι, τελείωσε, τελείωσε. Ναι, τελείωσε. Από το πρωί εδώ ήρθα. Ωραία, εντάξει, καλό είναι το μέρος εδώ. Τώρα στο γύρισμα ο λαγός. Τα σκυλιά ήρθαν, τα αγκάσανε όλα. Όλα ρε. Εντάξει, πάμε. Άκου τώρα. Ήρθε ο λαγός και έκανε μέσα σε πού που είμαι και πού. Και τα σκυλιά τα ακούω. Και ο Κάρος την παίρνει μέσα. Ναι. Από εκεί που πέρασε ο λαγός. Και όλα μαζί μετά. Ναι, ρε, εγώ κατάλαβα όλα τι έγινε τώρα. Εγώ μόνο που βλέπω εδώ τα σκυλιά. Το φέξεις. Έχει τρίχες εδώ. Εδώ και εκεί. Ναι. Μία εδώ και μία εκεί. Βγάζεις? Όχι. Τι κάνεις, αυτά χρειάζονται. Τι θα βάλουμε. Λοιπόν, Χρήστο. Να πάω στο αμάξι να κατέβω. Ναι, ναι. Πάνε, ναι. Πάμε. Πού θα πάμε. Πάμε στο αυτοκίνητο να αφήσουμε. Στα αυτοκίνητα πάμε να ηρεμήσουμε λίγο εκεί και βλέπουμε το κεφάλι μου πόνισε. Έλα. Χάι, χάι. Έλα. Μια κάμερα να πάρει ο Χρήστος, αφού κυνηγάμε. Έλα, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μικρή είναι αυτή. Γιώργο, πρώτη ναι. Φορά, δεύτερη φορά, να ξέρεις. Παρούς εδώ ρε. Πολύ καλή είναι, πάρα πολύ. Τα σκυλιά πήγαν φανταστικά. Πήγαν νιόντα. Ακούς. Σήκωμα και τα δύο τα σκυλιά. Ο λαγός από εδώ μέσα ήρθε. Ναι, κατάλαβα. Μπήκε, εδώ μέσα. Κατάλαβα. Εδώ ακριβώς. Λέω γιατί δεν του φέξε. Τι να του φέξε, στα 200 μέτρα. Όχι. Να, από εδώ μπήκε. Ναι, το ασκυλιά τον πήραν κατευθείαν. Γαμιώντας τον πήγαινε. Δεν κοίταξε τώρα το δρόμο 30 μέτρα. Ναι. Ήτανε... Και το λέω πρόσεχε, Τάκη, θα έρθει από σένα.